καλησπερίσουμε τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αφιώδα, τον κύριο Κοντρονιά. Καλησπέρα, κύριο Κοντρονιά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς για την ανταπόκριση. Είστε καλά. Πάντως δεν περίμενε κανένας να τα ζήσει αυτά, κύριο Κοντρονιά, έτσι. Κανένας Έλληνας. Κανένας Έλληνας δεν περίμενε. Αν και κάποιοι οι οποίοι έβλεπαν πώς πήγαινε η κατάσταση, έλεγαν ότι δεν μπορεί να έχει ένα καλό αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τώρα όμως πια έχουμε φτάσει στο απροχώρητο, γιατί έχουμε πέσει και σε μια κυβέρνηση η οποία θα μείνει στην ιστορία σαν η κυβέρνηση που κάνει ακριβώς τα αντίθετα από όσα κάθε φορά διακήρυξε. Και εσείς όμως είχατε περιόδους με μνημόνιο, κύριε Κοντρονιά, δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Βεβαίως. Άρα πολλοί είναι αυτοί εδώ που. Εδώ τα δικαιολόγησε όλα πριν από λίγο ο Λεβέντης όμως. Είπε ο κακός ο Τσίπρας τώρα και ο κακός ο Σαμαράς πριν. Οι οποίοι δεν φταίνε. Με δεδομένη την κατάσταση της χώρας δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Ή ανατείναζαν την ιστορία στον αέρα και πηγαίναμε σε Brexit, ή τα υπογράφουν όλα. Είναι έτσι, κύριε Κοντρονιά? Κοιτάξτε, ο κύριος Λεβέντης προφανώς φλερτάρισε με τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι γεγονός, και βλέποντας τις αποχωρήσεις που είχε από το κόμμα του και βλέποντας ότι η κοινή γνώμη δεν μπορεί να του συγχωρήσει κάτι τέτοιο, ανέκρουσε πρίμνα και ήρθε τώρα και έκανε απόψε αυτή τη δήλωση, την παρακολούθησα κι εγώ, μια δήλωση η οποία φαίνεται πολύ ενωτική, πολύ πραγματιστική, αλλά επιτρέψτε μου να διατηρώ τις επιφυλάξεις για τον δεν κύριο Λεβέντη. Δεν είναι ρεαλιστική στις ανάγκες που έχει η χώρα, κοιτάξτε, και τα προβλήματα, κύριε Κοντρονιά. Κοιτάξτε, οι ανάγκες που έχει η χώρα και τα προβλήματα έχουν σχέση με το μείγμα της πολιτικής που κάθε κυβέρνηση ακολουθεί για να μπορέσει να τα προσεγγίσει. Το ξέρουμε το διεθνές τοπίο, ξέρουμε ότι η χώρα μας είναι ουσιαστικά πτωχευμένη, ξέρουμε ότι και ο Σαμαράς, όπως είπε ο Λεβέντης, δεν μπορούσε και ο Τσίπρας ίσως δεν μπορεί. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά τι κάνει ο κάθε ένας, πώς συντάσσει τις δυνάμεις του, τι στόχους βάζει ώστε να πετύχει τους στόχους με το λιγότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Σαμαράς ήταν λίγο άγαρμος μερικές φορές και αυτό το πλήρωσε, και βέβαια το πληρώσαν και άλλοι κοντά του χωρίς να φταίνε, και βέβαια ο Σαμαράς ήταν άγαρμος μεν εντός εισαγωγικών, αλλά ειλικρινής. Και εν πάση περιπτώσει έφτασε στο τέλος του 2014 να τα έχει φέρει, όπως φαινόταν τα πράγματα τότε, να τα έχει φέρει βόλτα εντός εισαγωγικών πάντα. Και να μην τον πιστεύει κανείς ότι μας μένουν λίγα ακόμα. Να μην τον πιστεύει κανένας. Έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τάζει τα πάντα, δίνει στον κόσμο ένα όμορφο παραμύθι. Ο κόσμος δίψαγε για αυτό το όμορφο παραμύθι. Και με βάση αυτό το παραμύθι έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Άρα λοιπόν. Παραδέχτηκε αυταπάτες όμως, κύριε Κοντρονιά. Ναι, νομίζω ότι αυτό ότι είναι. Ίσως να μέτρησε τις δυνάμεις του. Δεν αλλάζει όλη την κοινωνία και την πολιτική αυτό. Και μετά λες αυταπάτες σκέτο. Νομίζω και ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό, ο οποίος έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης μιας χώρας, να λέει ότι είχα αυταπάτες. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και να είχε αυταπάτες, δεν μπορεί να το ισχυρίζεται αυτό το πράγμα. Είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ισχυριστεί. Κύριε Κοντρονιά, αυτό που ενδιαφέρει σήμερα όμως τους πολίτες είναι αν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη σημερινή της σύνθεση και έτσι όπως πορεύεται μπορεί καλύτερα. Μέσα στο μνημόνιο πάντα. Κοιτάξτε, η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση η οποία να μην έχει παροπίδες και ιδεοληψίες. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ενσαρκώνει αυτόν τον πολιτικό, ο οποίος είναι μορφωμένος, ο οποίος είναι πρακτικός, ο οποίος είναι και τεχνοκράτης και ο οποίος μπορεί με ένα σύγχρονο επιτελείο, ανανεωμένο, να δώσει αυτό το κάτι που χρειάζεται η πατρίδα μας. Αυτό το που λέει και αυτό στο μείγμα της πολιτικής. Γιατί, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, η χώρα για να πάει μπροστά χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται δουλειές, οι νέοι χρειάζονται δουλειές. Αν υπάρχουν δουλειές, τότε στηρίζεται και το κοινωνικό και το ασφαλιστικό σύστημα και η παιδεία. Αν δεν υπάρξουν δουλειές, όλα αυτά καταραίουν. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται η χώρα? Χρειάζεται αμέσως επανεκκίνηση, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται οικονομία ισχυρή. Εάν υπάρξουν αυτά,
τότε είναι βέβαιο ότι η ψυχολογία, η οποία συνδέεται άμεσα με την οικονομία, η ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει την ελπίδα στους Έλληνες για να μπορέσουν να ξαναπροσπαθήσουν. Εσείς έχετε ρεαλιστικές προτάσεις ως Νέα Δημοκρατία? Νομίζω, καταρχάς, ναι. Πριν φτάσουμε εκεί, καταφέρνετε να πείσετε τον κόσμο, κύριε Κοτρονιά? Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι με πολλές ευγένειες δεν αντιμετωπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ αυτό μπορεί να έχει ερμηνεία χαλαρότητας της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε πολιτικός, όπως ξέρετε, έχει το χαρακτήρα του, έχει το στυλ του, έχει τις καταβολές του και ο κάθε ένας μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής βάζει το προσωπικό του στίγμα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα στυλ γνωστό. Πιο επιθετικό. Είναι πιο επιθετικός, είναι απόλυτα ενημερωμένος. Και γι' αυτό και τον λένε και ότι είναι η πυρηνική βόμβα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα επειδή είναι εκρηκτικός, κακό, αλλά όμως είναι απόλυτα ενημερωμένος, καλό. Άρα λοιπόν ο κάθε πολιτικός έχει το στυλ του. Νομίζω ότι ο ηγέτης σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι αυτός που το δίνει. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε προεκλογικά ήταν στα κεραμίδια, κύριε Κοτρονιά. Αυτό θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει. Δεν ξέρω αν είναι τακτική σας αυτή. Ναι, έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης έχει ένα άλλο στόχο. Λίγο στόχος πιο ήπιο προφίλ. Δεν είναι μόνο το ήπιο προφίλ. Ο στόχος είναι να πει αλήθειες. Να, αυτή τη φορά ο κόσμος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, δεν θα πρέπει να στραφεί στα παραμύθια, αλλά στην αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια λέει ο Μητσοτάκης, γιατί τον παρακολούθησε και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά μετρημένος. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, βλέποντας ότι το κόμμα του αλήθεια είναι 10 μονάδες μπροστά. Αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Βλέποντας ότι είναι 10 μονάδες μπροστά, τάζει τα πάντα στους πάντες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων είπε: σήμερα μπορώ να υποσχεθώ αυτά. Αύριο τα ξαναλέμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το ύφος που θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης είναι αυτό το ύφος που έχει ανάγκη η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς οι οποίοι να έχουν συγκεκριμένους στόχους και να τους υλοποιούν. Δεν θέλει αυτόν τον βερμπαλισμό που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει είχαμε συνηθίσει τους πολιτικούς να λένε 10 και να κάνουν τα 3. Εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ είπε 10 και έκανε τα αντίθετα 10. Είναι μοναδικό το φαινόμενο αυτό. Είναι μοναδικό, ειλικρινά δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση πώς. Και πώς ερμηνεύετε τις αντοχές του κόσμου, κύριε Κοτρονιά? Νομίζω ότι είναι σαν τον μποξέρ, ο οποίος έχει φάει τόσες πολλές γροθιές που δεν μπορεί πια να αντιδράσει. Εγώ νομίζω έτσι το εξηγώ αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια να ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η βουβαμάρα, να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα για τους κυβερνώντες είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτή είναι η άποψή μου. Βλέπετε εκλογές? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί καθόλου εκλογές. Πιστεύω ότι. Έχω την εντύπωση ότι δεν το επιθυμεί και η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν νομίζω. Η Νέα Δημοκρατία το διακήρυξε, το εννοεί, αλλά δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και είναι εμφανές αυτό και μέσα από τις τηλεοπτικές άδειες και μέσα από τα νομοσχέδια και μέσα από τις δηλώσεις που τους ξεφεύγουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μέσα στο κράτος να εγκαθιδρύσει το δικό του καθεστώς. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Γιάννης πριν από λίγο, κύριο Κοτρονιά, όταν σας ρώτησε γιατί δεν είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Το διαμορφώνω εγώ το ερώτημα. Γιατί τον αφήνει η Νέα Δημοκρατία να το κάνει? Δεν τον αφήνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει κοινοβουλευτικά κυρίως όπλα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ναι, αλλά εδώ καταγγέλλεται ότι προσπαθεί να εγκαθιδρύσει κάτι. Ναι. Αυτό όμως σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Άρα μήπως και έχει δίκιο ο Γεωργιάδης που λέει δεν χρειάζονται, ναι, δεν έχουν πολλές ευγένειες. Σας είπα, είναι απόψεις. Όχι, το ερμηνεύσατε. Χρειάζονται και ο Γεωργιάδης χρειάζεται και ξέρω εγώ ο Α και ο Βαρβιτσιώτης και ο Τάδε. Κοιτάξτε να δείτε, πρόσφατα, γιατί πριν ξεκινήσει τη συζήτηση είδα κάπου σε μια οθόνη σας που είχατε για την ΚΕΔΕ, για τον Πατούλη, που λέει ότι εάν δεν καταργηθούν, αν δεν πάρουν πίσω τους διοικητικούς γραμματείς, βγαίνουμε στα κάγκελα. Τι ήταν οι διοικητικοί γραμματείς? Άκουσαν. Στους Δήμους, από μια λίστα που θα φτιάξουν αυτοί όπως τη θέλουν αυτοί, θα υποχρεωτικά ο Δήμαρχος θα επιλέγει τον διοικητικό του γραμματέα, δηλαδή καταργεί τον Δήμαρχο. Όλα αυτά κατατείνουν σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν καθεστώς. Ακόμα και αν φύγουν από την εξουσία. Έτσι, κάτι να μείνει πίσω δικό θα τους. Θα μείνουν αυτοί πίσω, ώστε να μπορέσουν όταν επανέλθουν, ελπίζουν ότι θα επανέλθουν κάποτε,
να μπορέσουν να ξανακυβερνήσουν τους δικούς τους όρους. Κοιτάξτε, και αυτό ακριβώς είναι και το... Εκεί ακριβώς βρίσκεται η απάντηση στην ερώτηση αν θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε, δεν θέλουν να κάνουν εκλογές, αυτό είναι βέβαιο. Θέλουν να κρατηθούν όσο μπορούν περισσότερο. Όμως, με τις ενέργειες αυτές που κάνουν, με την επιβάρυνση του οικονομικού περιβάλλοντος όπως το ζούμε στην τσέπη μας κάθε μέρα, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα ατύχημα και δεν θα μπορέσουν μετά να κάνουν αλλιώς. Και ναι, αλλά θα επιλέξουν σε ένα τοπίο που είναι ασφικτικό με τους δανειστές, κύριε Κοτρονιά. Κοιτάξτε, τι ελιγμούς θα έχετε να κάνετε αν αύριο υποθετικά είστε κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και σε αυτό, αλλά ακούστε, να σας πω. Εάν εσείς ήσασταν Τσίπρας και βλέπατε ότι καταραίει το σύστημά σας, τι θα κάνατε? Θα προσπαθούσατε να διασώσετε ό,τι μπορείτε, να βάλετε δηλαδή τους ανθρώπους σας σε θέσεις ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το σύστημα, είτε στα κανάλια, είτε στη δημόσια διοίκηση, και μετά τι θα κάνατε? Θα κάνατε εκλογές ώστε να μην φτάσετε ξανά στο 4%, να κρατήσετε ένα ποσοστό, ελπίζοντας ότι ο επόμενος, ο Μητσοτάκης... Δηλαδή αυτό ήταν το σχέδιο με την επιλογή Καλογρίτσα, λέτε? Ότι ήθελε να έχει μια φωνή έτσι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι όταν θα έρθει εκείνη η προεκλογική περίοδος να μπορεί να ακουστεί. Μα δεν το συζητάω. Αυτό είναι πλέον εμφανές και δεν το λέω εγώ που είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το ομολόγησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Τάσος Τελόγλου. Τι είπε αυτός? Ότι ναι, λέει, κάναμε μια. Το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σε επαφή με τον Καλογρίτσα, θέλαμε και εμείς, γιατί λέει να τους έχουμε όλους απέναντι. Και τώρα αυτό βέβαια είναι τρομερό που λέει, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να θεωρείς την πολυφωνία ως εχθρική. Δηλαδή, καλά είναι και εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, καλά ήταν όλοι να με χαϊδεύουν και να μου λένε τι καλά τα κάνεις δήμαρχε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα έχεις κάποιους οι οποίοι θα σε κρίνουν, θα σε κριτικάρουν. Ενοχλητικό, προφανώς ενοχλητικό, αλλά όμως αναγκαίο για τη δημοκρατία. Δηλαδή, δεν κατάλαβα όταν βγαίνει ο Κοντομινάς που έχει το Α και λέει ότι είδαμε, λέει, τα νέα παιδιά και θεωρήσαμε ότι κάτι θα κάνανε και τους στηρίξαμε. Δηλαδή, ο Κοντομινάς ομολογεί ότι τον στήριξε τον Τσίπρα και τώρα λέει ότι ο Τσίπρας ότι. Ναι, ήταν απέναντί του. Ήταν απέναντί του. Δηλαδή, όταν τα κανάλια τον προώθησαν, το ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλά, μετά ήταν διαπλοκή. Πάντως, αντίθετα, εγώ πιστεύω. Έχει εκπαιδευτεί πολύ ο ελληνικός λαός στις κολοτούμπες, έτσι. Καλά, τώρα οι κολοτούμπες έχουν γίνει πλέον εθνικό χαρακτηριστικό. Θέλω να πω ότι δεν εκπλήσεται και ακούει ο πολίτης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Παραδέχονται κολοτούμπες μεγάλοι, έτσι, της πολιτικής ζωής. Το βλέπουμε να συμβαίνει, το βλέπουμε και στις δηλώσεις τους. Άλλα λένε σήμερα, άλλα λένε αύριο. Και δεν εκπλήσεται κανένας. Και ρωτάω εγώ, κύριε Κοτρονιά, έτσι για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα σήμερα? Εγώ ναι. Για τον Έλληνα πολίτη, τον φορολογούμενο πρώτα Έλληνα πολίτη? Τέξτε. Γιατί πληρώνει τα πάντα. Πληρώνουμε τα πάντα. Πληρώνουμε τα πάντα. Το ζούμε κάθε μέρα και εσείς και εγώ το ζούμε. Τι μπορεί να δώσει ελπίδα στην απογοητευμένη ελληνική κοινωνία? Η ελπίδα είναι αυτό που σας είπα. Η ελπίδα είναι ότι χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα πει αλήθειες, όσες αλήθειες μπορεί να τις πει, και θα κάνει πράξη αυτά τα οποία θα υποσχεθεί. Θα δουλέψει για αυτά και θα δουλέψει χωρίς παροπίδες και χωρίς ιδεολειψίες. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Λέμε για διαπλοκή και έρχεται τώρα και ομολογεί ο κύριος Τσίπρας ότι μιλούσε με τον κύριο Ψυχάρη, παρουσία της γάτας Ιμαλαΐων, και πήγε και μία και δύο και τρεις φορές και πέρασε και αυτό έτσι, λες και αυτό δεν ήταν διαπλοκή. Δηλαδή, τι είναι η διαπλοκή, αν δεν είναι αυτές οι μυστικές... Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί. Έχει δει και άλλη διαπλοκή στο παρελθόν. Φυσικά έχει δει και άλλη διαπλοκή. Διαπλοκή στη διαπλοκή, έχουμε καταντήσει, να το πω έτσι, κατάδια είναι αυτή, να το βλέπουμε πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Πολύ φυσιολογικό. Θέλω να ρωτήσω επίσης κάτι. Εάν υπάρχουν περιθώρια να ελιχθεί το πολιτικό σύστημα μέσα στο μνημόνιο. Το λέω πολλές φορές. Εγώ έχω επικεντρωθεί και σε 2-3 παραδείγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αντικρουστούν, και δεν το λέω επειδή το κάνω εγώ. Το κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι που μπορούν να μιλάνε ελεύθερα. Θεωρώ ότι και εγώ μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν 92 δις έξω και δεν τα μαζεύει κανείς. Έχουμε αντιπαρατεθεί και μαζί σε αυτό, και προεκλογικά σε αυτό, έτσι. Συνεχίζει ακόμα. Έχω προκαλέσει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση που βρίσκεστε τώρα να μας πούνε μία ερώτηση που έκαναν κατά τη διάρκεια της θητείας τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, να μας πούν πόσα από αυτά τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια μάλλον, μάζεψαν, τα οποία δεν θέλουν ισοδύναμα. Ναι. Εάν είχε γίνει δηλαδή μια οργανωμένη προσπάθεια, καταρχήν να υπήρχε η πολιτική βούληση.
Να δουλέψουν οι οικονομικές υπηρεσίες. Τον Καλογρίτσα τον ξεσκόνησαν μέσα σε δύο μέρες. Έτσι τον έκαναν. Και δεν μιλάμε για τα 246 ή τα 255 εκατομμύρια που έγιναν τώρα με τις τηλεοπτικές άδειες με την εμπλοκή Σαββίδη. Μιλάμε για τα 92 δις που έχουν παραδεχθεί όλες οι κυβερνήσεις ότι κυκλοφορούν έξω κλεμμένα και μπορούν να έρθουν εδώ. Και λέω εγώ ότι τα 92 δεν μαζεύονται. Το έχω πει πολλές φορές. Μαζεύονται όμως τα 10, τα 12, τα 15. Και ρωτάω, γιατί επιλέγεις να δημιουργήσεις ένα μηχανισμό προκειμένου να φτιάξεις το 255 στα έσοδά σου, που δεν θα τα πάρεις άμεσα, και δεν φτιάχνεις το μηχανισμό να μαζέψεις τα πολλά δις που καταρχήν δεν θα επιφέρει σκληρά μέτρα άλλο στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, γιατί καταρχήν είπατε τη μαγική λέξη. Αυτό που λένε πολιτική βούληση. Την είπατε τη μαγική λέξη, συμφωνούμε. Πολιτική βούληση. Κοιτάξτε. Το ένα είναι καθαρά επικοινωνιακό, γιατί αυτά τα 250 εκατομμύρια ούτε θα τα πάρει και ποτέ, αλλά είναι επικοινωνιακό. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι θα τα πάρει. Στο καλό σενάριο θα τα πάρει. Εντάξει, θα τα πάρει. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι επίσης επικοινωνιακό, το έπαιξε, κατηγορούσε τους άλλους ότι δεν ασχολιόταν με τη λίστα Λαγκάρντ, ότι κάνανε ένα χρόνο και κάνει ακριβώς τα ίδια. Συμφωνώ. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί? Γιατί δεν ακουμπάμε πάλι τα πρόσωπα που είναι μέσα. Την ερώτηση λοιπόν αυτή πρέπει να την κάνουμε σε αυτό που λέμε πολιτικό κατεστημένο. Γιατί το πολιτικό κατεστημένο είναι αυτό που ευθύνεται και βέβαια πολιτικό κατεστημένο είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Το ρωτάω δηλαδή αν θα είναι προτεραιότητα και για εσάς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι. Γιατί δεν μειώνεται άλλο κόσμος όταν έτσι, μπορούν να βρεθούν άλλα ελάχιστα, χρήματα. Είναι ελάχιστα αυτά που μπορούμε να κάνουμε χωρίς ισοδύναμα. Ακούς κάτι, θα το κάνω, αλλά έχουμε και εκείνο το ισοδύναμο. Δηλαδή θα πλήξουμε και κάποιον άλλον. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή τη φορά, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, στη Βουλή θα γίνει μια τέτοια μεγάλη ανανέωση που άνευ προηγουμένου. Όπως έγινε και πριν πολλά χρόνια, όταν βγήκαν τελείως νέοι βουλευτές, γιατί ο κόσμος είχε αγανακτήσει από αυτό το πολιτικό κατεστημένο. Πολιτική τώρα, βούληση να υπάρξουν εάν, αυτά τα σωστά θα υπάρξει. Εάν, ακριβώς. Εάν λοιπόν και αυτή η ανανέωση που είμαι βέβαιος ότι θα γίνει στη νέα Βουλή, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είναι μία από τα ίδια, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Πιστεύω όμως ότι ο Μητσοτάκης έχει αυτό το χάρισμα. Θέλει να αφήσει ένα διαφορετικό στίγμα στην ιστορία της πατρίδας. Και πιστεύω θα το καταφέρει. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοτρονιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοτρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.